Έλα, πες μου σε παρακαλώ τώρα πώς ήταν αυτή η εβδομάδα για εσένα. Περνάμε ωραία. Περνάμε χρόνο μαζί, του κάνω ερωτήσεις για να μάθω παραπάνω πράγματα γι' αυτόν. Και έχω μάθει πράγματα. Και... Αυτή την εβδομάδα τι έμαθες γι' αυτόν? Έμαθα ότι δεν ξέρει να μαγειρεύει, ότι είναι δεξιόχειρας. Τι ομάδα είναι? Τι ομάδα είναι? Παναθηναϊκός. Φαίνομαι τι είμαι. Το τι είναι δεξιόχειρας, το φαίνονται. Έμαθες. Όχι, του λέω εγώ είμαι αριστερόχειρας. Εσύ τι είσαι? Ναι, επειδή γράφουμε το αριστερό και δεν γράφει πολλοί κόσμο το αριστερό. Και είναι εδώ, δεν ξέρω. Δηλαδή τον ρωτάω πολλά πράγματα, να τον μάθω. Αν έχει συγκατοικήσει, τον έχω ρωτήσει. Αυτό που είναι δεξιόχειρα, πώ μέτρησε μέσα σου? Όχι, τίποτα, πολύ θέλω να το ξέρω. Α, εντάξει. Να πάμε σε ένα παιχνίδι γνώσεων για ζευγάρια, να μην ξέρω τον άνθρωπο με το χέρι. Να παίξουμε εδώ ένα παιχνίδι, πόσο καλά ξέρει. Αυτό να μην ξέρω. Να γίνουμε τίποτα ρεζίλι. Γι' αυτό ρωτάω και άσχετα, να ξέρω. Έχεις δίκιο πολύ σε αυτό. Διάφορα. Τι άλλα, πες. Γιατί... Τον έχω ρωτήσει, ας πούμε, αν θέλει το χαρτί της τουαλέτας να είναι από αυτή την πλευρά ή από την άλλη πλευρά. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, ας πούμε, έχει χωρίσει πολύ κόσμο. Πρώτα τα κορνφλέξεις, μετά το γάλα, αυτά. Ναι, τέτοια πράγματα. Όχι, τον ρώτησα. Εκτός από το Βόλο που άλλο έχει ζήσει, μου έχει πει ότι έχει ζήσει στην Αθήνα για τις σπουδές του, ότι ήταν στο ναυτικό, στο στρατό. Ρωτάω πάρα πολλά. Όταν πήγε στο στρατό, εννοείς, ήταν στο ναυτικό. Αυτό, ναι, κάπως έτσι. Δεν τα ξέρω αντρικά αυτά. Ωραία. Πολύ καλά. Κάπως έτσι. Ήταν ναυτάκι αυτό, θυμάμαι. Πότε θα έχετε κανονίσει να γνωρίσει τη μητέρα στον Αλμυρό? Όποτε φύγουμε από εδώ, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να έρθει στο Βόλο, στον Αλμυρό. Αυτό τώρα είναι δήλωση πολύ συγκεκριμένη, το καταλαβαίνει. Και ήταν ερώτηση παγίδα. Ναι. Στην οποία να τα απεξήλθε αμέσως. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ Είμαι πολύ. Έτοιμος. Λοιπόν, Σωτηρία. Καταρχάς, πολύ ωραίο αυτό που φοράς σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, μιλάμε τώρα, Πολύ προσεγμένο. Στον Νίκο, πώς του φάνηκε αυτό? Του άρεσε. Του άρεσε, Νίκο? Νίκο μου. Αμάν. Να το ξαναδείς. Τι, μου αρέσει το φόρεμα? Δεν είναι φόρεμα, είναι μια πολύ ωραία φόρμα αυτή. Εντάξει, από εκεί και κάτω μου άρεσε. Εκεί πάνω το φιδάκι με μπερδεύει, δεν ξέρω πού πάει. Πετυραμένος όφης. Πού πάει το φιδάκι? Ναι. Το βλέπω πολύ. Εδώ. Έχει άλλο ένα φιδάκι. Ναι, της αρέσουν αυτά. Θέλω να πάει να βρει το. Κάνουν παιδάκια. Σε μπερδεύει. Δηλαδή θα το θέλεις να μην είναι στρογγυλό, να είναι πιο γραμμικό. Προσπαθώ να εγγυάξω στα μάτια, αλλά δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Να με φούρει ειλικρινής. Τον έχει τρελάνει. Είναι κάτι που έγινε το οποίο θα ήθελες να μου πεις? Σήμερα. Γενικά. Σήμερα είπαμε να κάνουμε μια αυτοσχέδια κατασκήνωση, όπως ήμασταν στα παιδάκια. Πώς ήμασταν παιδιά και φτιάχναμε ένα κάστρο με μαξιλαράκια. Εγώ το κάνω συνέχεια αυτό ακόμα. Ακριβώς. Λίγο να το ζήσουμε λίγο μόνοι εδώ πέρα, όλες τις κάμερες. Πάμε λίγο εκεί κάτω. Κάτω από τη σκάλα. Κάτω από τη σκάλα. Έχει ένα άνοιγμα από εκεί. Έχει ένα άνοιγμα εκεί πέρα. Και παίζαν τον γιατρό. Συγγνώμη. Όχι, δεν παίζαμε τον γιατρό. Εκεί. Όχι, δεν παίζαμε τίποτα. Απλά αράζαμε. Και δώσαμε κανένα φυλάκι αυτό. Είχατε αράξει εδώ από κάτω? Ναι, με μαξιλάρια. Με σκοπό? Να αράξουμε, να ξαπλώσουμε. Να πούμε κάποια πράγματα. Τι είπατε? Τι είπαμε? Τι λέγατε εκεί στην κατασκήνωση? Ότι κουραστήκαμε με τις κάμερες, συνέχεια. Α, θέλατε λίγο ιδιωτικό χρόνο. Λίγο ένα ιδιωτικό χώρο, σαν να μην υπάρχουν κάμερες. Να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω, βρε αδερφέ. Ναι. Πώς την είπατε αυτή, φορούσατε μικρόφωνα την κουβέντα παραπάνω? Την είπα, εντάξει. Αλλά... Θέλατε να λέτε μια κουβέντα παραπάνω χωρίς να φαίνεστε πώς τη λέτε την κουβέντα. Ναι. Και πώς πήγε αυτό, Νίκο? Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Ήταν δική σου ιδέα, θα τολμήσω να υποθέσω. Σωστά. Σωστά. Και ήταν επιτυχημένη αυτή η ιδέα σου, πιστεύεις? Ήταν επιτυχημένη. Εγώ χαλάρωσα και η Σωτηρία νομίζω χαλάρωσα. Και οι δύο χαλαρώσαμε μαζί. Ταξιδέψαμε λίγο στα παιδικά μας χρόνια που κάναμε αυτά τα κάστρα. Και κυγιόμασταν εκεί μερικές ώρες. Θυμάσαι? Βέβαια, κυλιόσασταν και εδώ. Προσπαθούσα, απλώς είχε. Ήταν μικρός ο χώρος, δεν μπορούσα να. Ναι. Ήταν και τα μαξιλάρια, πιάνε και τα μαξιλάρια χώρο, φαντάζομαι. Γι' αυτό. Και δεν υπήρχε μεγάλη ευθερία κινήσεων, οπότε αυτό
Αναγκαστικά σας έφερε πολύ κοντά. Ναι, αναγκαστικά. Τραγικό. Αναγκαστήκατε δηλαδή να έρθείτε σχεδόν, ας πούμε, δίπλα-δίπλα. Ναι. Κατάλαβα. Μετά από αυτό πώς ήσουν εσύ? Ενθουσιασμένος. Μια λέξη που θα με περιγράψει. Ενθουσιασμένος. Ενθουσιασμένος. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω πάντως στο σημερινό επεισόδιο να μην έχετε κάποιο πρόβλημα. Να μην λέει η Σωτηρία τι θα γίνει Νίκο και αν θα τα καταφέρουμε έξω από το Power of Love. Να είστε πολύ αγαπημένοι. Έτσι θέλω να σας βλέπω. Πάρα πολύ καλά. Για να πάμε τώρα. Έμιλι μου, εσύ. Μέτρια. Μέτρια. Δεν θα πω καλά. Μέτρια γιατί? Γιατί χθες είχαμε ένα σοβαρό κόκκινο δωμάτιο με τον πρόεδρο. Και όλο αυτό με έχει βάλει σε σκέψεις και με έχει επηρεάσει. Θέλεις να μου πεις τι έγινε στο κόκκινο δωμάτιο? Mm-hmm. Με έπιασε ο πρόδρομος λοιπόν στο κόκκινο δωμάτιο και μου είπε ότι είχατε μία συζήτηση μαζί και το ρώτησες εσύ άμα είναι ενθουσιασμένος. Και είπε ότι δεν είναι ενθουσιασμένος. Μετά πολλά με τα λίγα μου είπε ότι στην ουσία το βλέπει πιο πολύ φιλικά και ότι δεν υπάρχει κάτι ερωτικό. Και εγώ του λέω ότι στην αρχή μπήκες, είπες ότι ήρθα για τη Σωτηρία, μετά βγήκες ραντεβού με την Κωνσταντίνα, μετά ήρθες σε μένα. Εγώ σου έλεγα ότι θεωρώ ότι είσαι ανώριμος για μένα και στην ουσία σε απομάκρυνα από μένα, αλλά εσύ συνέχιζες να με διεκδικείς. Και εμένα μου άρεσε αυτό, ότι παρόλο που εγώ δεν ήθελα, σου έδειχνα αυτό το vibe, εσύ συνέχισε με διεκδικείς και μου άρεσε και πάνω που σου έδωσα πράσινο φως, γυρνάς και μου λες αυτό. Ναι. Και το θεωρώ, ένιωσα κορόιδο. Ένιωσες? Κορόιδο. Κορόιδο. Mm-hmm. Και επειδή πιστεύω ότι ο πρόδρομος είναι ένα άτομο το οποίο επηρεάζεται, πιστεύω ότι έχει δει επεισόδια, άποψη του κόσμου για εμένα, γιατί δεν είναι καλή λόγω του ότι είμαι πιο κοντά με την Νίκη και πιστεύω ότι το κάνει γι' αυτό. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Πρόδρομε. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν εγώ από την αρχή ήμουν πολύ μπερδεμένος. Δηλαδή, από το... Είχα ένα ενδιαφέρον για την Έμιλι. Και συνεχίζω να έχω ένα ενδιαφέρον για την Έμιλι, απλά... ανακάλυψα ότι τελικά δεν είναι ερωτικό το ενδιαφέρον που έχω για την Έμιλι. Και απλά άργησα να το... καθυστέρησα πάρα πολύ να το καταλάβω όλο αυτό. Ναι. Θέλεις να πούμε... γιατί μου είπε ότι ανέφερες την κουβέντα που κάναμε. Mm. Θέλεις να πούμε τι είπαμε? Απλά με αυτή την κουβέντα σκέφτηκα πράγματα που δεν είχα σκεφτεί καθόλου. Δεν το είχα σκεφτεί καν. Επηρεάστηκα πάρα πολύ. Όχι με αυτά που μου είπατε εσείς. Σκέφτηκα διαφορετικά το όλο πράγμα. Δηλαδή σκέφτηκα ότι εφόσον έχω ένα ενθουσιασμό, βασικά εφόσον χάνω τον ενθουσιασμό μου και προσπαθώ να τον βρω τον ενθουσιασμό μου, τι κάνω? Και πήρα την απόφαση να το κάνω όλο αυτό, να το ξεκαθαρίσω. Η Έμιλι τώρα είπε, ναι, ότι εσύ άρχισες να απομακρύνεσαι γιατί θεωρεί ότι επηρεάζεσαι. Και ένα από τα πράγματα που σε επηρεάζει είναι το ότι βλέπεις επεισόδια και επειδή Νίκη δεν είναι αγαπητή, αυτό έχει πάρει μπάλα και την Έμιλι και η Έμιλι θεωρεί ότι αυτό το κάνεις για να μην είσαι κι εσύ σε αυτή την παρέα που δεν είναι αγαπητή. Καλά, το μετέφερα. Mm-hmm. Δεν ισχύει αυτό. Επειδή τώρα μιλάμε για ερωτικό επίπεδο, δεν βάζω στο θέμα μου το τι έχω με τη Νίκη, για παράδειγμα, λέμε τώρα. Όχι ότι έχω κάτι, αλλά όχι, δεν επηρεάζομαι από τον κόσμο. Καθόλου. Να πω κάτι. Δηλαδή... από τη μέρα που ήρθες, χωρίς να γνωρίσεις τη Νίκη, λες ότι είναι η κοπέλα που δημιουργεί εντάσεις, το ένα το άλλο. Αυτά που βλέπαμε όλοι από την τηλεόραση. Δεν έχεις κάτσει να μιλήσεις μαζί της, να τη γνωρίσεις και έχεις την ίδια άποψη. Και όταν σε ρώτησε
γιατί έχει αλλάξει καθόλου η εικόνα μου προς τα εσένα, είπες όχι, γιατί δεν μου αρέσει να αλλάζω άποψη και την εικόνα. Αυτό που πιστεύω από την αρχή, το πιστεύω και μετά. Δεν έδωσες καν την ευκαιρία να τη γνωρίσεις. Γι' αυτό σου λέω ότι επηρεάζεις από αυτά που βλέπεις και όχι από αυτά που ζεις. Ας ξεκινήσουμε ότι κι εγώ το έβλεπα, κι εγώ το έβλεπα και ότι την απόφασή μου την είχα πάρει πριν μπω στο παιχνίδι. Οπότε είναι ένα πράγμα το οποίο εφόσον εγώ αποφάσισα να το συνεχίσω και να το ακολουθήσω και να το πιστέψω, συνεχίζω και το πιστεύω και το ακολουθώ. Εσύ ό,τι βλέπεις την τηλεόραση, το βλέπεις και από εδώ, είναι το ίδιο? Ό,τι έβλεπες, όποιον συμπαθούσες, είναι το ίδιο? Τόσο μέσα είχες πέσει? Θεωρώ πως ναι. Okay. Επίσης, όταν πήγες να με φιλήσεις, ήταν φιλικό? Όχι. Στο σώμα. Ωραία, αν εγώ σε φιλούσα, τι θα γινόταν? Μετά θα γινούσα, μου πεις, δεν είχαμε χημεία? Όχι, μετά θα νιώθω ακόμα πιο άσχημα μετά, σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Πάλι καλά.